Γεια σας φίλοι, 6 μέρες καίγεται η Ρόδος, μαλάκα 6 μέρες, λες και είναι η Ρόδος ο Αμαζόνιος, ή λες και είναι η Ρόδος κάτι, έχετε δει κάτι δάση ξέρω εγώ στον Καναδά ή στην Αυστραλία που είναι, δεν πιάνει φως του ήλιου, δεν περνάει το φως του ήλιου εκεί μέσα και αυτά και λένε καίγεται ξέρω εγώ 15 μέρες, δεν μπορεί να πλησιάσει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, λέει περιμένουμε απλά το ξέρω εγώ κάτι να γίνει να σταματήσει η φωτιά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, 6 μέρες καίγεται η Ρόδος, 6 μέρες φωτιά σε νησί, κοντά σε αστικό ιστό, δίπλα σε αστικό ιστό, δεν εξηγείται, δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε ειδικό πυροσβέστη, ούτε ειδικό στην πυρασφάλεια, ούτε ξέρω εγώ, πολιτική προστασία, μηχανικό, δεν χρειάζεται να είσαι τίποτα. Προφανώς πρόκειται για τεράστια λάθη, πρόκειται για αχρηστία, που δεν ξέρω πώς να το πω. Όσο και safe κι αν είμαι από το καναπέ μου, ξέρω εγώ κι αυτά, το σπίτι μου και τέτοια, και εσείς όλοι, ξέρω εγώ, που δεν είμαστε εκεί πέρα με 180 βαθμούς να τρέχουμε και τέτοια, να παλεύουμε τις φωτιές και αυτά, προφανώς πρόκειται για ανικανότητα, πλήρη ανικανότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να το χαρακτηρίσει. 6 μέρες φωτιά, σε νησί, δίπλα σε αστικό. Δεν είναι κανένα εγκαταλελειμμένο νησί. Εννοώ, τι εννοώ, δεν είναι κάποιο νησί, ξέρω εγώ, που δεν κατοικείται και έχει μόνο δάση και αυτά και τέτοια. Α, ωραία λέξω. Εντάξει, okay, είναι λογικό, δεν μπορούμε να τη σβήσουμε και αυτά, ή δεν νιώθουμε ότι απειλείται και κάποιο ενώ τέτοιο. Οπότε εντάξει, το πάμε λίγο πιο safe, λίγο πιο να δούμε τι θα κάνουμε. Μαλάκα, είναι πόλεις, είναι χωριά, είναι τέτοια. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πυρασφάλι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάτι. Γι' αυτό λέμε στον αστικό ιστό. Όταν λέμε ότι είναι δίπλα στον αστικό ιστό, το λέμε για αυτό το λόγο. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδο πυρασφάλεια, κάποιο είδο προστασία, κάποιο είδο να σκεφτεί ότι ξέρω εγώ αν γίνει το κακό, τι θα κάνουμε δίπλα από τα δάση και τέτοια. Δεν εννοείται όπω εδώ που λέμε, ξέρω εγώ στα δερβενοχώρια, 5-6 μέρες και αυτά, είναι αδιανόητο να καίνε πυρκαγιές δίπλα σε αστικό ιστό, δίπλα σε πόλεις, τόσες πολλές μέρες. Εννοώ ότι θα έπρεπε όλο το σύστημα εδώ πέρα να υπάρχει μια προστασία. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πόλεις δίπλα. Είναι πόλεις γιατί πρέπει να προστατευτούν. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια προστασία. Και για το θέμα αυτό, ασφαλώς έχουν ευθύνες και οι πυροσβεστικοί και τα υπουργεία, τα αρμόδια και οι φορείς. Αλλά έχουν πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες και οι Δήμοι. Γιατί οι Δήμοι έχουν απαξιωθεί τελείως. Γιατί δημάρχους βγάζουμε, ας πούμε, κάτι τύπου σαν τον Ψινάκη. Δημοτικούς συμβούλους βγάζουμε κάτι τύπου σαν τον Σόμερ, σαν τον Κώστα Σόμερ. Ξέρω κάτι τραγουδιστές δευτερότητος, κάτι μοντέλα, κάτι σελέμπριδες, κάτι ό,τι να είναι. Γιατί πάνε αυτοί εκεί πέρα να αποξιωμένο τελείως, να βολευτούν εκεί πέρα λίγο, να βολέψουν εκεί πέρα κανένα μαγαζάκι, κανένα τέτοιο που θα ανοίξουν και αυτά, με κανένα δημοτικά τέλη. Είναι μια ντροπή. Έχει ξεφτυλιστεί το πράγμα τελείως. Τελείως. Και προφανώς έχουν τεράστιες ευθύνες και οι Δήμοι και τεράστιες ευθύνες και εμείς που βγάζουμε δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, ξέρω εγώ, μόνο και μόνο με το επειδή ήταν διάσημη τη δεκαετία του 80, ξέρω εγώ, ή του 90 ή κανένα σύριαλ. Μαλακίες, ντροπή. Και η πολιτική προστασία μαλάκα πάει και κάνει αυτό το tweet, όπου λέει The affected areas represent less than 10% of the total tourist capacity of roads. Μαλάκα, κοίτα. Προφανώς επειδή είστε πείθηκοι, εκεί πέρα είστε πείθηκοι και δεν μπορεί να χειριστείτε ούτε τη γλώσσα, ούτε τα social media και τέτοια, προφανώς δεν εννοείται αυτό που εννοείται. Δηλαδή, τύπο ότι εντάξει, μόνο το 10% των τουριστών, το υπόλοιπο 90% των τουριστών κάνει Μύκονο, Σπάρτη και πιείτε μπουρδέλα και πάμε τραβέλια. Αλλά προφανώς θέλω να πούνε ότι μόνο το. Λειτουργήσαμε τόσο πολύ γρήγορα και τέτοια και αυτό που μόνο το 10% των τουριστών επηρεάστηκε. Ενώ θα μπορούσε να έχει επηρεαστεί το 100%. Κάπως το λέει έτσι, ρε παιδί μου, ότι ορίστε, ενεργήσαμε, δεν είμαστε ότι τέτοιο. Αυτό μόνο. Μικρή, τόσο, σαν την πούτσα μας. Μικρή είναι η επίδραση που έχει αυτή η φωτιά τώρα, η καταστροφική 6 μέρες στους τουρίστες και στον τουρισμό γενικότερα της Ρόδου και της Ελλάδος, ξέρω εγώ και αυτά. Αλλά μαλακά, σου λέω, κάπως έτσι θέλω να το πούνε, δεν το είπανε, το είπανε επειδή είναι αγράμματη πίθη και ξέρω εγώ και βίσματα όλα εκεί πέρα, σε όλες τις θέσεις είναι βίσματα τώρα. Τέτοιο δεν μπορούσαν ούτε να εκφραστούν. Αλλά και πάλι, ό,τι να το κάνει. Δεν το κάνει αυτό. Είναι αυτό που λέμε. Δεν το κάνει αυτό το tweet. Για ποιο λόγο κάνει αυτό το tweet. Για ποιο λόγο. Το βουλώνει εκεί πέρα. Το βουλώνει γιατί εκείνη τη στιγμή που λες εσύ αυτό το πράγμα, το BBC σου δείχνει εικόνες, ξέρω εγώ, με τουρίστες να περπατάνε και να στέλνουν βαλίτσες 3 και 4 χιλιόμετρα μέσα σε κομματόδρομους και τέτοια και χιλιάδες άτομα. Καταλάβει. Οπότε σε ακυρώνει. Το γράφει στα αγγλικά για να το δουν οι ξένοι. Το γράφει στα αγγλικά να το δουν οι ξένοι. Είσαι τόσο πίθηκο. Εν τω μεταξύ είναι συγκλονιστικές εικόνες με τους τουρίστες. Με τους τουρίστες που. Γιατί φαντάζεσαι τώρα κι εσύ, ρε παιδί μου, πας εσύ τώρα διακοπές σε ένα ξένο μέρος. Εντάξει, ξένο μέρος. Δεν ξέρεις τη γλώσσα, δεν ξέρεις τις συνήθειες, δεν ξέρεις τι λέει πινακίδα, ξέρω εγώ, και τι ακούς από τα ηχεία. Φαντάζομαι, πας κάπου διακοπές και ξαφνικά γίνεται αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να εκενώσεις αυτή τη στιγμή εκεί που είσαι, να τρέξεις να πας προς τα εκεί, να μην καταλαβαίνεις τη γλώσσα, να μην ξέρεις, ξέρω εγώ, ή να μην έχεις να πας σε αυτό το μέρος και να λες τι είναι εδώ τώρα. Άμα στρίψω από εδώ θα πέσω κάτω στον κρεμό, ή άμα πάω από εκεί θα πάω στο δάσος. Φαντάζεσαι να πάτε εσείς στη θέση τους, να είστε κάπου σε ένα ξένο μέρος, να είστε, ξέρω εγώ, ξέρω. Ποια τριτοκοσμική χώρα να πω που να είναι σαν την Ελλάδα. Ξέρω, πάτε στην Ταϊλάνδη, ξέρω εγώ, στην Ινδονησία και τέτοια φαντάζομαι. Και έχετε πάει εκεί πέρα και ξαφνικά γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνονται φωτιές και εσείς πρέπει να αφήσετε διαβατήρια,
λεφτά που έχετε στο δωμάτιο πάνω, ξέρω εγώ, ταυτότητες και τέτοια, και γιατί έχετε κατέβει να κάνετε μπάνιο. Και είσαστε εκεί που είστε στο μπάνιο, σας λένε τώρα φεύγουμε. Και περνάνε αγροτικά και σας μαζεύουν. Και φαντάστο να μην καταλαβαίνει τι σου λέει ο άλλος, να μην ξέρει που πας, να μην ξέρει αν αυτό σου λέει αλήθεια ή αν αυτό σου λέει ψέματα. Όλο αυτό το πράγμα, σου λέω, φανταστείτε, εγώ ήρθα στη θέση του θες. Αλήθεια, ήρθα στη θέση του θες και λέω, φίλε, αν μου είχε τύχει εμένα αυτό το πράγμα, μπορεί, ξέρω εγώ, να άκλαγα από το βράδυ, δεν ξέρω τι θα έκανα. Επίσης, έχουν γαμηθεί με την εκένωση. Και μετά τι κάνεις με την εκένωση. Ωραία, να σου πω κάτι σωστό. Προφανώς δεν πρέπει να πεθάνει άνθρωπος. Προφανώς δεν πρέπει να πεθάνει. Το πρώτο μέλημα μας πρέπει να είναι ο άνθρωπος πάντα. Ό,τι και αν είναι αυτό. Ό,τι και αν είναι αυτό πρέπει να είναι η ανθρώπινη ζωή. Μετά είναι τα περιουσίες, τα δάση, τα ζώα που υπάρχουν εκεί, όλο αυτό το πράγμα. Αλλά αυτοί δεν ξέρουν τι να κάνουν. Γιατί ξαφνικά τους έχουν μαζέψει. Λένε εκένωση. Μαζεύουν εκένωση. Τους πάνε σε σχολεία, τους πάνε σε να κοιμηθούν σε προάβλιο, ξέρω εγώ, στην παραλία πάνω στο τέτοιο. Αυτοί δεν ξέρουν τι τους κάνουν. Από το αεροδρόμιο πια, για να δούμε, γιατί υπάρχει και αυτή η αγωνία των τουριστών, πώς θα φύγουν, πότε θα φύγουν, τι γίνεται με τα έγγραφά τους. Και είναι και αυτό που λέγαμε, Γιάννη, ότι τώρα είναι μια τεράστια προσπάθεια συντονισμού. Άλλοι είναι σε καράβια, άλλοι είναι σε ξενοδοχεία, άλλοι είναι σε γυμναστήρια, άλλοι είναι σε σχολεία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει με έναν τρόπο να συντονιστούν. Δεν ξέρουν τι να τους κάνουν. Έχουν μαζέψει 30.000 τουρίστες. Δεν ξέρουν τι να τους κάνουν. Δεν υπάρχει πρόβλεψη καμία. Ούτε αυτό δεν έχει προβληθεί. Δεν έχει προβληθεί ένα πράγμα ότι ρε παιδιά, τι θα γίνει. Και όχι μόνο τουρίστες. Και ντόπιοι. Μια χώρα μπουρδέλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι μια χώρα μη σου τύχει. Μη σου τύχει τη στραβή. Μη σου τύχει στραβή και χρειαστεί σε νοσοκομείο. Μη σου τύχει στραβή και χρειαστεί σε αστυνομία. Μη σου τύχει στραβή και χρειαστεί να πας σε μια εφορία να βγάλει άκρη. Μη σου τύχει στραβή και χρειαστεί την πυροσβεστική. Αυτή είναι η χώρα. Είναι μη σου τύχει στραβή. Μια χώρα μπουρδέλο που απλά παρακαλώ. Καλά κάθε μέρα Θεό, ξέρω εγώ, ό,τι Θεό πιστεύεις και αν δεν πιστεύεις και τέτοια, μόνο και μόνο να μην σου τύχει στραβή. Μην σου τύχει και χρειαστείς τις δημόσιες υπηρεσίες και τον κρατικό μηχανισμό αυτής της χώρας. Τελείως. Εν τω μεταξύ έχουν πάθει ζημιά τώρα. Γιατί τι γίνεται, όλοι αυτοί οι τουρίστες που περισσότεροι είναι Άγγλοι, κατευθείαν και στο Twitter, δηλαδή όλο κάνανε tag το BBC, κάνανε tag τη Sun, κάνανε tag τη Mirror, κάνανε tag τα μέσα της χώρας τους. Και τους λέγανε, ξέρω εγώ, και αυτό. Οπότε πάρα πολλοί από αυτούς βγήκανε στον αέρα και μιλήσανε στο BBC, μιλήσανε σε εφημερίδες, μιλήσανε σε site αγγλικά και τέτοια. Οι οποίοι και πάθανε ζημιά τώρα οι δικοί μας. Γιατί λένε την αλήθεια. Λένε, ξέρω εγώ, ήρθαν, μας μαζέψανε, μας πετάξανε εκεί πέρα, δεν ξέρουμε να κάνουμε. Έλεγε ο άλλος, κοιμάμαι, λέει, από χθες λέει στο τέτοιο, δεν έχω ούτε, ξέρω εγώ, το κινητό μου, δεν μου λένε τίποτα. Λέω, παιδιά, να πάω λίγο στο. Μπορώ να πάω στο, ξέρω εγώ, στο ξενοδοχείο να πάρω τα πράγματά μου. Του λένε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, κάτσε εδώ, θα σου πούμε γιατί. Τι δικοί μας έχουν γίνει ρεζίλοι. Γιατί δεν είναι πια ότι εδώ πας να βγεις στο Sky, ξέρω εγώ, να τα πεις και σε κλείνει η Κοσιόνι. Α, ναι, πρέπει δυστυχώς πρέπει να πάμε στην αίθουσα σύνταξη, σας αφήνουμε λιγότερο. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι σας λέω, βγαίνουν στο BBC και τέτοια και τα λένε. Οπότε αυτοί δεν μπορούν να το κόψουν αυτό το πράγμα. Και όλο αυτό κάνει πάρα πάρα πολύ κακό προφανώς στον τουρισμό. Γιατί αν ακούει τώρα ο άλλος, ξέρω εγώ, που θέλει να έρθει στην Ελλάδα και λέει ότι έγινε στραβή και τι γίνεται, έτσι είναι άμα γίνει στραβή. Και στην εικόνα της χώρας, γιατί είσαι μια ευρωπαϊκή χώρα, είσαι μια χώρα που ανήκει στην Ευρωζώνη, δεν είσαι τριτοκοσμική χώρα, είσαι ευρωπαϊκή χώρα. Όπως ας πούμε Ιταλός, ο Ισπανός, ο Γάλλος, ο Γερμανός. Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι αντίστοιχο, σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι. Και όλα αυτά που λένε οι τουρίστες στα δικά τους μέσα, στο εξωτερικό, δείχνει ότι είμαστε σε επίπεδο ούτε καν Βαλκάνια. Ούτε καν Βαλκάνια. Υπό Σαχάρη Αφρική. Πλέον προς τα εκεί πάμε. Επίσης, θέλω να σας πω ότι η φωτιά καίει το νησί εδώ και 5 μέρες και σήμερα είδα τα πρώτα ελικόπτερα να έρχονται. Και επίσης δεν είναι όλα ελληνικά. Ήρθαν από Ιορδανία, από Βουλγαρία και από άλλες χώρες. Οι μόνοι που πάλευαν ήταν οι πυροσβέστες και οι άνθρωποι που απλά πήγαν να βοηθήσουν, οι εθελοντές. Καμία βοήθεια. Και σήμερα, αφού καίγονται τα ξενοδοχεία, ξύπνησαν να κάνουν κάτι. Ήρθαν ελικόπτερα και αεροπλάνα. Βέβαια, δηλαδή και ο άλλος θες και λέει 5 μέρες. Λέει δεν ασχολήθηκε κανείς. Λέει μόλις πλησιάσανε να κάψουν ξενοδοχεία και να κάψουν αυτό και τέτοια, κατευθείαν ήρθαν αεροπλάνα. Ήρθαν και ξένα αεροπλάνα, λέει. Δεν ήρθαν τώρα τα ελληνικά πρώτα. Φέρανε βοήθεια από ξένα. Σας λέω, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι αλήθεια 100%, αλλά μάλλον είναι αλήθεια γιατί αλλιώς θα έχει σβήσει φωτιά. Θα και 6 μέρες. Δεν θα είχε και 6 μέρες, αν ας πούμε από την αρχή μπαίνανε και ρίχνανε και την προλαβαίνανε στην αρχή με αεροπλάνα, με συνεχείς δρύψεις, με ελικόπτερα και τέτοια. Προφανώς δεν θα είχε για 6 μέρες. Και μόλις έφτασε στα ξενοδοχεία και τέτοια, κατευθείαν εκείνο πανικός. Τέλος πάντων, να σε ελπίσουν να πάνε όλα καλά και να είναι το τελευταίο, ξέρω, βίντεο γκρίνιας και αυτά και όλα του χρόνου να μην υπάρχει τίποτα από αυτά και να είμαστε cool και να λέμε α, τι ωραία και τι καλά και πόσο γρήγορη η επέμβαση και τέτοια και αυτά. Και πώς άλλαξαν όλα το χειμώνα, πώς άλλαξαν όλα με 10 μήνες, άλλαξαν όλα και έγιναν όλα σωστά και τώρα πια πάμε αυτό και είμαστε καλά. Μακάρι να γίνει αυτό πράγμα. Τα λέμε.